Είναι σοκαρισμένη όλη η κοινωνία, νομίζω. Είναι τραγικό αυτό. Πραγματικά τραγικό. Σαν βόμβα μεγατόνων έπεσε στη μικρή κοινωνία του Πανόρμου η ασύλληπτη τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα στο τουριστικό θέρετρο του Ρεθύμνου με θύμα μια 47χρονη γυναίκα που διέμενε στο Ρουμελί και φερόμενο ως δράστη έναν 49χρονο κάτοικο της ευρύτερης περιοχής του Μυλοποτάμου. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά, στην περιοχή επικρατεί νεκρική σιγή με τους κατοίκους του Πανόρμου να μην μπορούν ακόμα να πιστέψουν τις σκηνές ελοφροσύνης που εκτελήχθηκαν αργά χθες το απόγευμα στην περιοχή, ενώ επίσης δεν μπορούν να εξηγήσουν και τι ήταν αυτό που χώριζε τους δύο επιχειρηματίες και γείτονες, για τους οποίους μόνο καλά λόγια έχουν να πούν. Πολύ καλά παιδιά, τώρα το τι συμβαίνει από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ήταν πολύ καλά παιδιά. Τι γινόταν όμως μεταξύ τους, κανείς δεν ξέρει. Η περίοδος αυτή είναι μια τρέλα παντού. Οπότε όλα είναι πιθανά και όλα είναι. Ανά πάσα στιγμή δεν γίνονται πάντα. Η 47χρονη που ήταν μητέρα τριών παιδιών διατηρούσε επιχείρηση ακριβώς απέναντι από την τουριστική επιχείρηση του 49χρονου, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια της άγριας δολοφονίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία των αρχών, ο 49χρονος φέρεται λίγο μετά τις 7 το βράδυ να έφτασε με το γιο ταχύ αυτοκίνητό του μπροστά από το κατάστημα της γυναίκας. Με γρήγορες κινήσεις, ο άντρας κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, παίρνει από το πορτμπαγκάζ μια κυνηγητική καραμπίνα και αμήλυτος μπαίνει στο κατάστημα της 47χρονης, στο οποίο εκείνη τη στιγμή υπήρχαν και πελάτες. Την σημαδεύει και την πυροβολεί δύο φορές πισόπλατα, ενώ στη συνέχεια βγαίνει από το κατάστημα, βάζει το όπλο στο πορτμπαγκάζ και πατώντας τέρμα το γκάζι εξαφανίζεται. Στην περιοχή επικρατεί πανικός, καθώς στο άκουσμα των πυροβολισμών κάτοικοι και παραθεριστές τρέχουν να κρυφτούν. Η γυναίκα σωριάζεται αιμόφυρτη, ενώ ένας ακόμα 27χρονος τουρίστας από την Αυστρία που βρισκόταν στο σημείο τραυματίζεται από τα σκάγια στο χέρι. Μια τραγωδία στον τόπο μας και ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι θα είναι τελευταία. Στεναχωρηθήκαμε και για τους δύο. Και... Εσείς προφανώς ξέρετε, γιατί ακούω ότι ήταν πολύ καλά παιδιά, επιχειρηματίες εδώ στο Πάνορμο και οι δύο. Συνεργάτες, συνεργαζόμαστε, καλοί άνθρωποι, αλλά η τρέλα όταν επικρατήσει. Σε χρόνο ρεκόρ, όπως φαίνεται και στο εραστεχνικό βίντεο που εξασφάλισε η Κρήτη TV, στο σημείο φτάνουν δυνάμεις της Ελλάς που ζώνουν την περιοχή, όπως και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Οι διασώστες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, η οποία όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα στο νοσοκομείο να διαπιστωθεί ο θάνατός της. Ενώ στον 27χρονο τουρίστα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική. Άνδρες των διοκτικών αρχών, γνωρίζοντας την ταυτότητα του 49χρονου, τον αναζήτησαν μέχρι που τον βρήκαν αιμόφυρτο σε κατάλημα της οικογένειας σε άλλο χωριό. Ο άντρας είχε ήδη στρέψει το ίδιο όπλο με το οποίο εκτέλεσε τη γυναίκα προς το πρόσωπό του, πατώντας τη σκανδάλη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να δίνουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα μάχη για να τον σταθεροποιήσουν και να τον κρατήσουν στη ζωή. Μάλιστα, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, στο οποίο νωρίς σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε η πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο σπλαχνικό κρανίο και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της άτυχης γυναίκας φέρεται να ξέσπασαν την οργή τους στο κατάστημα του 49χρονου, το οποίο έχει υποστεί φθορές. Και ενώ το απόγευμα παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος στο πέραμα Μυλοποτάμου, όπου τελέστηκε εξόδιος ακολουθία, οι αρχές πλέον έχουν στα χέρια τους το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γύρω καταστημάτων, αλλά και από τα καταστήματα των δύο πρωταγωνιστών, την ίδια στιγμή που τις επόμενες ώρες θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις μέλη και συγγενικά πρόσωπα των δύο οικογενειών, με σκοπό να ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιστορίας, να διευκρινιστούν όλα όσα μεσολάβησαν μεταξύ των δύο πριν από τη στιγμή που ο 49χρονος φέρεται να πάτησε τη σκανδάλη εναντίον της γυναίκας.